και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών, τον υπηούσε δώσει μη σήμερα τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέχισμα εις πειρασμών, αλλά ρίζε ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Άγιος Χαράλαμος, ο προστάτης των Μαρμαράδων και των Ξυλουργών, σήμερα εδώ, σε αυτό το μνημείο του Μοναστηρακίου, στο οποίο ετοιμούνται όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν άδικα χαθεί στα διάφορα λατομεία. Είναι η μέρα τιμής και μνήμης και ήρθαμε εδώ να ανάψουμε ένα κεράκι και να ευχηθούμε ο Θεός να τους αναπαύσει, γιατί πραγματικά δώσαν την ζωή τους σε έναν αγώνα σε μια περιοχή που πραγματικά έχει πολύ αξιόλογες ποσότητες μαρμάρου, αλλά και που χάθηκαν και πολλοί άνθρωποι άδικα μέσα στην όλη προσπάθεια αυτή για την επιβίωση, αιωνία τους η μνήμη. Και οι υπηρεσίες της περιφέρειας, αλλά και η καθήλυνα αρμόδια και το εργατικό κέντρο, αλλά και οι επόπτες εργασίας και η διεύθυνση υγείας έχουν την εποπτεία αλλά και τον έργο με ιδιαίτερη ευαισθησία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθούν όλα αυτά τα ατυχήματα, τα οποία στήχησαν σε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι αστάθμιοι του παράγοντος, του οποίου θα πρέπει και οι επιχειρείς να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Χαραλάμπους, όπως ορίστηκε και ως προστάτης των λατόμων, και την ημέρα αυτή το μοναστηράκι, που η ιστορία του όλη είναι συνδεδεμένη με το μάρμαρο, θα έλεγα πως την έχει ως ημέρα μνήμης και όχι γιορτής, γιατί όσον αφορά το μάρμαρο, πολλά είναι τα ατυχήματα που έγιναν στο μοναστηράκι. Θα έλεγα πως είναι συμπυκνωμένα εδώ τα ατυχήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχει, και συνεπώς είναι υποχρέωση όλων που ασχολούμαστε με τα κοινά, όσοι είμαστε κάτοικοι γενικότερα, να στηρίζουμε το μάρμαρο και να κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα για τη δικαίωση. Και θεωρώ δικαίωση θα είναι αν το μάρμαρο αποτελέσει το αντικείμενο εκείνο που πραγματικά θα προστατεύεται και θα τιμάται στο μοναστηράκι. Θέλω εδώ να πω ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε είναι μια προσπάθεια του Μίμη του Βασλή, ενός αξιόλογου μοναστηρακιώτη, ο οποίος έζησε το μάρμαρο, έζησε τα ατυχήματα και θέλησε να προσφέρουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο τιμή προς όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, ο Δήμος της Δράμας για πρώτη φορά στο πενταετές πρόγραμμα έχει εντάξει το Μουσείο Μαρμάρου στο μοναστηράκι, γιατί είναι πολιτική μας θέση, πιστεύουμε ότι αυτό το μουσείο δικαιωματικά πρέπει να ανοίξει το μοναστηράκι. Ελπίζουμε στη διάρκεια αυτής της θητείας και το ποσό να καθιερωθεί, να εξασφαλιστεί και οι εργασίες να ξεκινήσουν, προκειμένου να δικαιώσουμε όλους τους μοναστηρακιώτες και το μάρμαρο. Εύχομαι να είναι και ο Μίμης ο Βασλής Γερός, που πραγματικά ρυθμίζει όλη αυτή την ημέρα τιμής και μνήμης. Εύχομαι και όλους τους μοναστηρακιώτες πάντοτε, όλους τους συγχωριανούς μου, να έχουν τον ίδιο ζήλο για το μάρμαρο, γιατί σύντομα νομίζω ότι η ώρα της δικαίωσης έρχεται. Αποθανών του λατόμου μαρμάρου, από ατυχήματα μαρμάρου, ποτισμένα μάρμαρα, ποτισμένα με αίμα και δάκρυ. Κύριε Περιφερειάρχη, καλωσορίσατε. Κύριε Αντιδήμαρχε, επίσης. Κύριε Αντιδήμαρχε, και σας σας καλωσορίζω. Και όσοι ξένοι υπάρχουν εδώ πέρα, σας καλωσορίζω όλους. Στο μνημείο αυτό που είναι χαραγμένα τα ονόματα των άτυχων συναδέλφων μας, όλοι τους κατάγονται από το χωριό το Μοναστηράκι. Στο σημείο αυτό δυστυχώς θα αναφερθώ σε ένα ακόμη λατόμου καταγόμενος από το χωριό μας, που πρόσφατα σύγησε όπως όλοι οι συγχωριανοί μας και μετανάστευσε στα περιβόλια της ανάπαυσης. Είναι ο Ασημάκης Γιάννης του Γεωργίου Γκόγκος, ο πατέρας του λεγόμενος γνωστός, και ο παππούς του παλιός λατόμος. Όλοι οι άτυχοι έφυγαν από κοντά πολύ πρόωρα και παρά τη θέλησή τους
παρά τη θέλησή τους, ενώ νομικά προστατεύονται, ποτέ δεν αποζημιώθηκαν από